Μπράβο. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο για τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Κύριος στόχος, η μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αυστηρά μέτρα, τα περιπολικά βρίσκονται σε κομβικά σημεία της πόλης, ελέγχοντας την κυκλοφορία. Ευχαριστούμε πολύ τους συμπολίτες μας, οι οποίοι υπακούν στην οδηγία των αρχών και μένουν στο σπίτι τους. Ο αγώνας είναι κοινός για όλους μας. Και για εμάς, ακόμα σαν αστυνομία, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο και καινούριο. Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο, γι' αυτό και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε ολόκληρο το Ηράκλειο. Οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να δείξουν στους αστυνομικούς την ταυτότητα, αλλά και το σχετικό έντυπο που αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο βγήκαν από το σπίτι. Να πετύχουμε τον κοινό σκοπό μας, που είναι ο περιορισμός της διασποράς του κορονοϊού και αυτομάτως και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Προς το σκοπό αυτό κάνουμε τους ελέγχους, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κάποιες παραβάσεις. Το διαχειριζόμαστε όμως και εμείς από την πλευρά μας με την απαραίτητη ανθρωπιά όπου χρειάζεται και με γνώμονα το κοινό καλό και τον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας. Αν και στην πλειοψηφία τους οι κριτικοί συμμορφώνονται στα μέτρα, δεν είναι λίγες οι φορές που η αστυνομία αναγκάζεται να κόψει πρόστιμα ύψους 150 ευρώ σε πολίτες που δεν υπακούν στις οδηγίες. Ενδεικτικά, την περασμένη Πέμπτη δόθηκε πρόστιμο σε 120 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας.